Για την υπόθεση της Πάτρας έχουν γραφτεί άπειρες λέξεις και θα γραφτούν ακόμα περισσότερες, όπως και για την ιστορία της βιτριολίστριας που μας συντάραξε λίγο νωρίτερα. Τα κοινά σημεία των δύο πρωταγωνιστριών ίσως να μην είναι πολλά, αλλά η καταγωγή τους από το ίδιο χωριό δεν είναι το πιο ενδιαφέρον, ούτε βέβαια παίζει κανένα ρόλο για το που βρίσκονται σήμερα και οι δύο. Ο συνδετικός κρίκος που δεν μπορεί να γνωριθεί είναι ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και οι δύο στράφηκαν σε καφετζούδες, μάγισσες και τα συναφή προκειμένου να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν εστιάσαμε σε διάφορα πράγματα, εστιάσαμε πιο πολύ στο σύζυγο. Για το παιδί ήταν αυτή και μόνο η ερώτηση, τίποτα άλλο. Είναι όλες όσες περνούν την πόρτα των συγκεκριμένων επαγγελματιών εν δυνάμει ρούλες? Ασφαλώς όχι, αλλά το να ζητάς τη βοήθεια ώρα των δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις αναποδιές της ζωής δεν είναι ακριβώς εγγύηση για το μέλλον, ειδικά όταν ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν ότι ο σκοπός σου αγιάζει τα μέσα. Σας είχε πει κάτι για το δασκαλάκι, κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση, έτσι, δεν ξέρω? Όχι μόνο αυτό, το ότι στο τέλος πάλι, όχι στην αρχή ότι δεν τον κάνουν τόπι στο ξύλο, στο τέλος το ότι ήταν πολύ σοβαρό, ότι βρες μου εσύ κάποιους που θα του κάνουν τόπι στο ξύλο και θα σας κάνω εγώ χρυσή. Εκεί ταράχτηκα. Θα σας πληρώσει δηλαδή για να τον κάνετε, για να τον κάνουν τόπι στο ξύλο? Ναι, εκεί ταράχτηκα. Πιο πριν, όχι. Υπερβολικά πολλές γυναίκες απευθύνονται σε χαρτομαντία, καφεμαντία και τα συναφή προκειμένου να σώσουν τις σχέσεις και τους γάμους τους, ανήμπορες να διαχειριστούν την απόρριψη, σε βαθμό που αρνούνται όχι μόνο την πραγματικότητα, αλλά και την κοινή λογική. Το παραφυσικό ήταν και είναι το θερμοκήπιο που καλλιεργείται εντατικά το άνθος του παραλογισμού και η απελπισία είναι κακός σύμβουλος, ακόμα χειρότερος όταν βρίσκει καταφύγιο σε ένα σύμπαν όπου δεν ισχύουν οι νόμοι ούτε καν αυτή της φύσης. Όταν σας έλεγε για να αρρωστήσεις, σας έλεγε το παιδί, δηλαδή έλεγε πάντα για ένα παιδί? Ναι, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε τρία παιδιά, καθόλου. Δηλαδή πώς σας το είπε δηλαδή ακριβώς, αν θυμάστε? Δεν μου λες, αν αρρωστήσει το παιδί θα είναι δίπλα μου. Και δηλαδή δεν σας φάνηκε περίεργο ότι σας λέει ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή να αρρωστήσει το παιδί? Όχι, για να γυρίσει πίσω. Και πάνω στα νεύρα, όταν κάποιος ειδικά είναι τσακωμένος με το σπίτι του, με τον άντρα του, μπορεί να πει 1002. Δεν φαίνεται κάτι περίεργο. Το θέμα είναι η πράξη μετά, δηλαδή πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου και πώς, αν η πράξη με τα λόγια δηλαδή γίνεται ένα, τότε τι να πω, άλλο πάνω στα νεύρα σου να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Εκείνη την ώρα ήταν εκνευρισμένη. Οπότε δεν δίνεις βάση σε έναν εκνευρισμένο άνθρωπο. Όλοι μας πάνω στα νεύρα μας λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό που πρέπει να αναζητηθεί είναι η παθογένεια του να μην μπορείς να δεχθείς την κρίση και την απόρριψη, τόσο που να προτιμάς να ανοίξεις την πόρτα στο παράλογο, το κάθε παράλογο, παρά να αντιμετωπίσεις μια δυσάρεστη πραγματικότητα.